Χαλάει ο καιρός από την Πέμπτη και έτσι μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όπως και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της χώρας. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από απόψε τη νύχτα. Θα επηρεάσει ουσιαστικά τη χώρα μας αύριο από τις πρώτες πρωινές ώρες, νωρίς-νωρίς, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν προς το τέλος της εβδομάδας να επικρατούν και βοριάδες και θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Πάντως πιο αναλυτικά για να καταλάβουμε πώς περίπου θα είναι ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περίπου όμως αυτό μέχρι το απόγευμα μετά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Τη νύχτα μάλιστα στα βόρεια ορεινά, στις πιο ορεινές περιοχές, θα έχουμε και κάποια χιόνια, όχι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, αλλά ουσιαστικά είναι μια μέρα που λόγω των νοτιάδων δεν θα έχει πρόβλημα, καθώς οι ελάχιστες θα είναι διψήφιες γύρω στους 13 με 14 βαθμούς και οι μέγιστες υπό προϋποθέσεις θα φτάνουν στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ο δύσκολος καιρός είναι την Παρασκευή, που θα έχουμε μια κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές κατά διαστήματα και πάλι ισχυρές και πάλι κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις μεσημεριανές, από τις γευματινές ώρες και μετά θα ενταθούν τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία λίγο θα είναι πιο κάτω από 20 περίπου βαθμούς, 19, 20, 21. Φαίνεται ότι θα πέσουμε στις μέγιστες θερμοκρασίες 1 με 2 βαθμούς, όχι όμως ακόμα και τις ελάχιστες. Όσον αφορά το Σάββατο, το χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι σταδιακή επικράτηση των βοριάδων και το τσουχτερό κρύο, καθώς αναμένεται η θερμοκρασία να μην ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή θα επικρατήσει πτώση θερμοκρασίας, ενώ τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει.